Δράμα. Καμία άλλη λέξη δεν μπορεί να χαρακτηρίσει παρά μόνο αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην κατασκήνωση των Αθηγάνων στην Πυρπίτα. Πάρα πολύ δύσκολη, παιδιά, τα χρόνια εδώ πέρα. Οι Πυρπίτα μας έχουν ξεχάσει. Δηλαδή, με την έννοια μας έχουν ξεχάσει ότι φύγαν αυτοί που έπρεπε να φύγουν από εδώ. Πήραν ό,τι πήραν από εδώ μέσα. Εμείς φτιάξαμε αυτά τα μπάνια που ήταν εδώ πέρα, που μας είχαν φτιάξει. Τελικά μπήκαμε μέσα. Τα φτιάξαμε, τα κάναμε σε σπιτάκια για να μείνουμε εμείς σαν άνθρωποι. Ρέγμα, το βγάλανε. Τι θα γίνει δηλαδή, θα πεθάνουμε εμείς, δεν είμαστε άνθρωποι. Έλληνοι είμαστε, ρε παιδιά. Προς Θεού να. Από τα 66 ξύλινα σπιτάκια που είχαν κατασκευαστεί, υπάρχει πλέον μόνο ένα. Κάποια κτίρια υποδομών χρησιμοποιούνται πλέον από τις λιγοστές οικογένειες που έχουν απομείνει ως χώροι διαμονής. Οι οποίες και αυτές πάντως οι οικογένειες είναι σε τραγική κατάσταση. Όπως το βλέπετε, παιδιά, οι κολόνες εδώ πέρα έχουν διαλυθεί. Τα έχουν πάρει όλα. Δεν αφήσαν τίποτα. Το μόνο που έχει μείνει στην Πυρμπίδα είναι το νερό. Τα χάλια τα βλέπετε. Χορτάρια, ποντίκια, φίδια. Χάμος εδώ μέσα. Πόσοι άνθρωποι έχετε μείνει ουσιαστικά τώρα? Εδώ είμαστε γύρω στις 5-6 οικογένειες. 5-6 οικογένειες είμαστε εδώ πέρα. Όταν ήταν 50 κάποτε. Να μας βάλουν το 54. Αναγκαστικά δεν πάνε σχολείο, δεν διαβάζουν το βράδυ. Τι γράμμα θα μάθουν? Και εκεί προχωρητικό για να πάνε. Πώς θα γίνει δηλαδή? Η μητέρα μου είναι άρρωστη. Κάνει αιμοκάθαση. Πατέρα μου έχει καρδιά. Τα φαρμακά του πού τα βάλουν? Οι Αθηγάνοι που μένουν εκεί ζητούν άμεσα να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις τουλάχιστον καθαρισμού της περιοχής, αλλά και να συνδεθεί το ρεύμα. Ήδη δηλώνουν διατεθειμένοι να πληρώνουν. Ζητάμε τώρα από τον κράτο να μας φέρει το ρεύμα εδώ πέρα και να το πληρώνουμε νόμιμα. Νόμιμο το ρεύμα. Οι 5 οικογένειες που είμαστε εδώ πέρα, κάθε μήνα όταν είναι να πληρώσουμε, να βγάλουμε όλοι από 20-30 ευρώ όσο είναι, να το πληρώνουμε το ρεύμα νόμιμα. Τα παιδιά χωρίς ρεύμα, έτσι. Εννοείται, πάνε τα παιδιά σχολείο. Το βράδυ θέλουν να διαβάσουν, να γράψουν, να κάνουν. Δεν μπορούν τα παιδιά. Και έχουμε πρόβλημα. Με το ρεύμα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Αρχές 2020. Μόνο μία λέξη μπορεί να περιγράψει την κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα εδώ σε αυτό το χώρο. Στην άλλοτε πρότυπη κατασκήνωση των Αθηγάνων. Δράμα. Μόνο για το ψήφι μας θέλουν. Μόνο ψηφίζουμε θέλουν. Δεν είμαστε εμείς άνθρωποι. Δεν πάρουν τα παιδιά μας φαντάρι. Δεν είμαστε Ελλήνοι. Αυτοί που έρχονται από ξένοι που τους βάλουν μέσα στη σπίτια. Γιατί εμείς δεν είμαστε άνθρωποι? Μόνο δεν μας θέλουν, μόνο να τις ψηφίζουμε και εντάξει μετά. Όλα καλά. Άμα θα έρθω πέρα κατά τις 4:30-5 η ώρα, το ποντίκι εδώ μέσα, παιδιά, ξέρεις πώς βγαίνουνε. Πηδάνε σαν τα ποντίκια, στις γυρολεξίες σαν τα ποντίκια πηδάνε. Γίνεται χαμός. Σύμφωνα με ανακοίνωση που υπάρχει από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής, κατά παντός υπευθύνου θα στραφεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την καταστροφή την οποία έχει υποστεί ο καταβλισμός που κατασκευάστηκε για τους Ρωμά σε έκταση όμορες περιοχές Μπυρμπίτα του Δήμου Καλαμάτας και Μακαρία του Δήμου Μεσίνης, που είχε αγοραστεί το 2001 και ο οποίος είχε εγκαινιαστεί την 1η Δεκεμβρίου του 2008. Η Περιφέρεια τώρα, αν και θα έπρεπε ήδη να έχει κινήσει διαδικασίες από το 2012, σημειώνει ο Παναγιώτης Νίκας, θα στραφεί κατά παντός υπευθύνου για αυτή την κατάτια που δείχνει το επίπεδο δημόσιας διοίκησης και το πώς προστατεύεται η δημόσια περιουσία και το δημόσιο χρήμα.